Η ασφάλεια και η ευημερία των πολιτών είναι πρωταρχική σημασία και δεν μπορούμε να μένουμε αμέτωχοι σε φαινόμενα που αμαυρώνουν την εικόνα του Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα, δηλώνουν επιχειρηματίες στον χώρο της εστίασης, στη σκιά του άγριου ξυλοδαρμού ενός Ελληνοκαναδού από παρέα κριτικών σε μπαρ στο Ηράκλειο, όπως και του τραυματισμού μελών της οικογένειάς του. Με αφορμή τα πρόσφατα περιστατικά που συνέβησαν στην πόλη μας, είμαστε όλοι πάρα πολύ αναστατωμένοι και τόσο σαν πολίτες αλλά και σαν επιχειρηματίες, γιατί πρωταρχική σημασία είναι η ασφάλεια του πολίτη. Αυτό λοιπόν θα πρέπει όλοι μαζί να δούμε πώς θα πατάξουμε αυτά τα φαινόμενα, τα οποία είναι θλιβερά και προσβάλλουν την εικόνα τόσο της πόλης μας όσο και του νησιού μας διεθνώς. Θα πρέπει λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο που και εισηγήθηκα το θέμα για να συζητηθεί, όλοι μαζί να βρούμε τους τρόπους εκείνους που θα το αντιμετωπίσουμε. Σύντο ότι θα πρέπει να ενημερώσουμε τους πολίτες προς κάθε κατεύθυνση σε περίπτωση που γίνονται μάρτυρες τέτοιων περιστατικών, τι να αποφεύγουν για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα όπως αυτά που είδαμε πρόσφατα με τον ξυλοδαρμό του Ελληνοκαναδού. Η Μαρία Αντωνακάκη εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τα πρόσφατα επεισόδια και για την αυξανόμενη παραβατικότητα στο Ηράκλειο, λέγοντας ότι τέτοια επεισόδια βίας δεν έχουν θέση στην κοινωνία και τον Δήμο Ηρακλείου. Όπως τονίζει, αυτές οι πράξεις όχι μόνο διαταράσσουν την αρμονία της πόλης και των επιχειρήσεων, αλλά δημιουργούν φόβο και ανασφάλεια μεταξύ των πολιτών, των καταναλωτών και των επισκεπτών. Η εισήγησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη της παράταξης του Μιχάλη Καραμαλάκη, εισηγούμαστε για να βρούμε τον τρόπο εκείνο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του, γιατί δυστυχώς τον τελευταίο καιρό βλέπουμε πάρα πολλά φαινόμενα τέτοια παραβατικότητας και δεν είναι μόνο το πρόσφατο περιστατικό που είχε να κάνει με τον Ελληνοκαναδό που γνωρίζουμε όλοι και είμαστε όλοι αναστατωμένοι με αυτή την εξέλιξη, τόσο και για τα φαινόμενα που βλέπουμε και σε άλλα σημεία της πόλης μας, όπως στους δρόμους, στα πάρκα. Καταρχήν προσβάλλει όλους, όχι μόνο εμάς τους επιχειρηματίες, το ότι καμιά φορά συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά μέσα στα μαγαζιά μας, τα οποία εννοείται ότι δεν τα προκαλούμε εμείς και εννοείται ότι εμείς δεν μπορούμε να παίζουμε το ρόλο της αστυνομίας. Όταν συμβεί ένα τέτοιο ατυχές γεγονός όπως αυτό που προκλήθηκε, εκείνη την ώρα εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο από το να καλέσουμε την αστυνομία. Το ζήτημα θα απασχολήσει σύντομα το Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς ως Δημοτική Σύμβουλος θα καταθέσει σχετική εισήγηση, ζητώντας τη λήψη μέτρων κατά της παραβατικότητας. Θέλουμε εντατική αστυνόμευση στην πόλη μας. Αυτό που ζητάμε είναι σε όλους τους δρόμους, τους επίμαχους δρόμους που εκεί κυρίως έχουμε εντοπίσει ότι συμβαίνουν πάρα πολλά περιστατικά και κυρίως συμβαίνουν σε σημεία τα οποία έχει έντονη επισκεψιμότητα. Εκεί θέλουμε μια εντατική αστυνόμευση και αν γίνεται να υπάρξει κάποιο σταθμός της αστυνομίας στο κέντρο της πόλης που εκεί κυρίως βλέπουμε τα φαινόμενα αυτά. «Άκουγα την κόρη μου να ουρλιάζει, σαν να βρίσκεσαι στην κόλαση», δήλωσε συγκλονισμένη η σύζυγος του Ελληνοκαναδού που ξυλοκοπήθηκε άγρια πριν από λίγες ημέρες. Αισθάνθηκε σαν να βρέθηκε παγιδευμένη σε ταινία θρίλερ, κάνοντας λόγο και ένα τραυματικό γεγονός που άφησαν εξίτηλα σημάδια για μια ζωή. «Ήταν τρομακτικό να βλέπω τον σύζυγό μου και τους γιους μου να δέχονται επίθεση. Το χειρότερο ήταν όταν είδα τον Εμμανουήλ να πέφτει στο έδαφος αφού το χτύπησαν στο πρόσωπο με μια καρέκλα. Ήταν ανέσιτος και παρόλα αυτά συνέχισαν να το κλωτσούν. Ήμουν τρομοκρατημένη. Υπάρχει ένα βάρος στο στήθος μου σαν να μην παίρνω αρκετό αέρα. Ο πόνος και ο φόβος από εκείνη τη νύχτα έχουν αφήσει ένα μόνιμο αποτύπωμα».